Επίσης, θα ήθελα να σε ενημερώσω για κάποιες αποφάσεις μας που αφορούν συγκεκριμένες περιοχές και που έχουν ως στόχο να συνεχίσουμε την προσπάθεια να σπάσουμε την αλυσίδα εξάπλωσης του ιού σε κάποιες συγκεκριμένες τοπικές κοινωνίες. Αυτόν τον στόχο υπηρετεί και η απόφασή μας για παράταση της καραντίνας στη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας του Δήμου Καστοριάς για 10 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 24 Απριλίου, για καθαρά προληπτικούς λόγους. Επίσης, παρατείνονται μέχρι τις 27 Απριλίου τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν από τις 31 Μαρτίου στους Δήμους Καστοριάς, Ορεστίδος και Νεστορίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, αλλά και τους Δήμους Ξάνθης και Μίκης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Σας υπενθυμίζω ότι τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα αφορούν στην απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί της επομένης, αναστολή της δυνατότητας κατ' εξαίρεση μετακίνησης των περιπτώσεων Β4, Β5, Β6 με τις εξαιρέσεις που ήδη ισχύουν και η λήψη επιπλέον μέτρων κατά τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και των σούπερ μάρκετ. Με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, αποφασίστηκε επίσης να παραταθεί ο περιορισμός κίνησης πολιτών στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης μέχρι και τις 20 Απριλίου. Για τον ίδιο λόγο της ανάσχεσης της νόσου, αποφασίστηκε ο περιορισμός και ανακοινώθηκε χτες κίνησης των πολιτών σε σημεία του Δήμου Ιωαννίνων. Πιο συγκεκριμένο περιορισμός αφορά στην παραλίμνιο περιοχή από την πλατεία Μαβίλη μέχρι και το τέλος του ποδηλατοδρόμου, στην περιοχή Κατσικάς, τους παραδρόμους εκατέρωθεν της περιφερειακής οδού Ιωαννίνων, από τη διασταύρωση της οδού Σταύρου Νιάρχου ως το τούνελ αεροδρομίου οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου και το περιαστικό μονοπάτι του Αλσιλίου Ιωαννίνων στην περιοχή Φρότζου. Ο περιορισμός ισχύει μέχρι και τις 27 Απριλίου και αφορά τις εξής ημέρες και ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το πρωί της επομένης και όλο το 24ωρο τα Σάββατα και τις Κυριακές. Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από αύριο ολοκληρώνεται η καραντίνα στα χωριά Εχίνος, στην Ξάνθη και Φούστανη στην Μπέλα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους κατοίκους των χωριών για την υπομονή τους και την πειθαρχία που έδειξαν στη δύσκολη αυτή συγκυρία, αλλά και τις δημοτικές αρχές για την εξαίρετη συνεργασία τους. Σύντομα και μετά το τέλος του εφιάλτη θα βρεθώ ξανά κοντά τους για να τους φίξω από κοντά το χέρι και να δω τα χαμογελαστά πρόσωπα περήφανων πολιτών.